Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε το χάρι του Βασιλιάδη μαζί μας πάλι. Χάρη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εσείς το ίδιο. Εγώ κάνω μερικές φορές αναμετάδοση των αναρτήσεων σου στο Facebook, στην κοινότητα στο YouTube, γιατί είναι εύστοχες και τροφή για σκέψη. Και σου το έλεγα και τώρα, πρωτού ξεκινήσουμε την βιντεοσκόπηση, ότι έχεις ένα μοναδικό τρόπο, με χιούμορ και απλότητα, να περιγράφεις αλήθειες σπουδαίες. Και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ένα από αυτά τα post του Χάρη, τις αναρτήσεις του Χάρη, τις οποίες τις έβαλα και στην κοινότητα στο YouTube, είναι αφορμή για το σημερινό μας βίντεο, το οποίο έχει τον τίτλο «Αγαπάτε καταλλήλους». Χάρη μου, πώς εμπνεύστηκες αυτήν την ατάκα, η οποία είναι φοβερή ατάκα? Ναι. Το πώς την εμπνεύστηκα, βασικά, είναι από ανθρώπους που συναντώ στο γραφείο, οι οποίοι δυστυχώς αγαπούν ακαταλλήλους και έχουν πάρα πολλά προβλήματα από κατάθλιψη, άγχος, θυμών, διάφορα έτσι προβλήματα, και νομίζω ένα από εκεί που ήρθε η ιδέα. Μάλιστα. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί συνήθως έχεις παραφράσει το ρητό το χριστιανικό «αγαπάτε αλλήλους» και το έχεις προσαρμόσει στη ψυχολογική οπτική «αγαπάτε καταλλήλους». Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις? Ο Χάρης, επειδή είναι κατάλληλος, ετοιμάζει και κατάλληλες σημειώσεις κάθε φορά. Τις έχω διαβάσει προλίγου τις σημειώσεις σου και μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε θα σε αφήσω να μας πεις αυτά τα οποία έχεις ετοιμάσει, και εγώ είμαι εδώ για διαμεσολαβητικών ρόλων. Ελπίζω κατάλληλο. Οκ. Okay. Λοιπόν, βασικά σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και είχα διαβάσει ότι ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι αιών προορισμένο να ζει και να συνδιαλέγεται με τους άλλους, και ότι κανείς άνθρωπος που ζει μόνος του δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και βασικά οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί εξυπηρετούν πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου, συναισθηματικές ανάγκες, επαγγελματικές ανάγκες, λειτουργικές ανάγκες, και επίσης αποτελούν όμως τη βασική βιολογική ανάγκη μας. Το θέμα σήμερα είναι οι συντροφικές σχέσεις, γιατί υπάρχουν και άλλες σχέσεις, επαγγελματικές, φιλικές, συγγενικές. Μας καίνε όμως όλους οι συντροφικές, το πρώτο θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε. Μάλιστα. Τι προσφέρουν οι συντροφικές σχέσεις στον άνθρωπο, Χάρη? Λοιπόν, αν είναι υγιής, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, μεγάλη ικανοποίηση, μας προστατεύουν από τη μοναξιά και συμβάλλουν στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας και ποιότητας ζωής. Οι άνθρωποι είτε σε εμπνέουν είτε σε εξαντλούν, άρα είναι πολύ σημαντικό κάποιος να κάνει προσεκτική επιλογή. Τι ωραίο είναι αυτό που είπες, Χάρη. Λες, οι άνθρωποι είτε σε εμπνέουν είτε σε εξαντλούν. Δηλαδή, είτε σε γεμίζουν ενέργεια, αν χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο καταχραστικά, είτε σε αδειάζουν από ενέργεια. Μάλιστα. Και συμφωνείς μαζί μου ότι το α και το ω είναι μια επιτυχημένη σχέση, είναι η προσεκτική επιλογή συντρόφου στην αρχή? Πάρα πολύ σημαντική, γιατί κάποιος ή κάποια μπορεί να πέσει σε μεγάλη παγίδα. Έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πώς επιλέγουμε σωστά τον κατάλληλο ή την κατάλληλη σύντροφο, ή πώς αξιολογούμε αν ο σύντροφος ή η σύντροφος που έχουμε συνεχίζει να είναι κατάλληλος ή κατάλληλη? Μάλιστα. Λοιπόν, βασικά, για να μπορέσει κάποιος να επιλέξει τον κατάλληλο ή κατάλληλη σύντροφο και να νιώσει ότι η επιλογή του είναι σωστή, όχι μόνο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γνωρίζει κάποιος κάποιον ή κάποια κάποιον ή κάποιος κάποιον, αλλά διαχρονικά χρειάζεται να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Όμως, οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι συνταγή μιλόπιτας, αλλά θα δώσω κάποιες ιδέες
Και σίγουρα δεν είμαστε ρομπότ, σύντροφων επιλέγουμε και όχι αυτοκίνητων. Άρα εδώ μιλώ και για τη λογική, αλλά και για τα συναισθήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα για άτομα που ψάχνουν σύντροφο, το πρώτο βήμα είναι να καθορίσουμε τι θέλουμε. Δηλαδή ποιες είναι οι δικές μας οι ανάγκες. Το τι προτείνω είναι να σημειώσετε, αν θέλετε, τα πιο σημαντικά, αλλά και αυτά που είναι φαινομενικά ασήμαντα. Δηλαδή πάρτε ένα κομμάτι χαρτί, αρχίσετε να γράφετε μια λίστα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει ιδανικά όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, φυσική εμφάνιση, καριέρα, οικονομική κατάσταση, ηθικές αξίες, πνευματικές πεπιθήσεις. Παρήχεσαι πρώτη τη φυσική εμφάνιση. Συγγνώμη. Μπήκε πρώτη φυσική εμφάνιση. Εντάξει, είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί, να σου κάνω λίγο το ψυχολόγο, δέχεσαι. Βέβαια. Ψυχολόγο. Παρόλο που δίνουμε συνεχώς έμφαση στο ότι είναι πολύ σημαντικά, η σημαντική εσωτερική ομορφιά, απαραίτητη προϋπόθεση για μια ερωτική σχέση είναι να βρίσκουμε εμείς τον άλλο εξωτερικά ελκυστικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν κάποιες φορές οι άνθρωποι. Μπαίνουν μέσα σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν τους γουστάρουν ερωτικά, γιατί σου λέει κάνει τίξ όλα τα άλλα τα κουτάκια, αλλά είναι προαπαιτούμενο. Αυτό. Νομίζω δεν είναι τυχαίο που το βάλες πρώτο, γιατί αν λείπει η φυσική εμφάνιση και υπάρχουν όλα τα άλλα, πώς θα κρατηθεί μια σχέση. Σωστά. Συμφωνώ απολύτα. Μάλιστα. Βασικά εδώ είναι ένα... Συμπολούδα μας. Παίρνουμε μια κόλλα αυτή και τέλος πάντων ανοίγουμε μια σημείωση στον υπολογιστή μας και γράφουμε. Να αρχίσω να γράφω. Ναι. Όχι. Δεν θέλω να βρω σύντροφο. Λοιπόν, άρα γράφουμε πώς θέλουμε να είναι ο σύντροφος που είναι κατάλληλος για μας, πώς να μοιάζει, τι δουλειά να κάνει, αν θα δουλεύει ή όχι. Μάλιστα. Ο κόσμος πάει και ερωτεύεται συνέχεια κόσμο που δεν είναι εργατικός, για παράδειγμα, και όλος είναι εργατικός. Ηθικές αξίες, πολύ σημαντικό, πνευματικές πεπιθήσεις. Και τι κάνουμε τώρα με την λιστούδα? Λοιπόν, είναι το πρώτο βήμα βασικά. Είναι σαν να έχουμε στο μυαλό μας, δημιουργούμε μια αγγελία για πρόσληψη του κατάλληλου του υποψηφίου, του κατάλληλου συντρόφου. Κάποιοι θα πούν ότι τούτον ακούγεται σαν business, δηλαδή ότι το τμήμα προσωπικού βάζει αυτή την αγγελία. Αλλά έτσι πρέπει να είναι για να σιγουρευτούμε ότι θα προσλάβουμε τον κατάλληλο υποψήφιο. Και κάποιες φορές ρωτώ ανθρώπους στο γραφείο, τους λέω, θα ήθελες ο σύντροφος σου να ήταν ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού σου? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη παιδιά. Που νιώθουν αυτή την προστατευτικότητα απέναντι στα παιδιά τους. Θα εμπιστευόσουν να το παιδί σου με αυτόν τον τύπο ή με αυτή την τύπησα. Ακριβώς. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελες ο σύντροφος σου να ήταν ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού σου? Φοβερή ερώτηση. Μάλιστα. Σε βάζει προβληματιστής. Σε βάζει προβληματιστής και δυστυχώς, νομίζω 8 στις 10 φορές, ακούω την απάντηση όχι από άτομα που είναι σε σχέση και ήδη έχουν παιδιά ή γνωρίζουν κάποιον. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι απαραίτητος, χάρη μου, ότι πρέπει όλοι να κάνουμε παιδιά, αλλά είναι ένα καλό κριτήριο για το πόσο εμπιστοσύνη έχουμε σε αυτόν τον άνθρωπο και στην ηθική αυτού του ανθρώπου και στην εντιμότητα του και στην ανθρωπιά του. Μάλιστα. Και στην καλοσύνη του. Δηλαδή, αν κάποιο δεν το θεωρούμε κατάλληλο για να είναι πατέρας των παιδιών μας, πώς μπορούμε να το θεωρήσουμε κατάλληλο για να είναι δικός μας ερωτικός σύντροφος? Γιατί είναι καλή ιδέα να αγαπάμε τον εαυτό μας τόσο πολύ όσο τα παιδιά μας. Πολύ σωστά. Τώρα να πάμε σε άτομα τα οποία είναι ήδη σε σχέση. Σίγουρα οι σχέσεις είναι δυναμικές και νομίζω ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε που βλέπω ζευγάρια είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες μας γιατί αλλάζουν. Και το τι κάνω, ρωτώ όταν έρχεται ζευγάρι στο γραφείο, τους λέω θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο στο σπίτι για να αξιολογήσετε τις σχέσεις σας, ο καθένας ξεχωριστά, και να δούμε σε ποιους τομείς είστε ικανοποιημένοι και σε ποιους τομείς χρειάζεται βελτίωση και θα σας ξαναζητήσω να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μετά από κάποιες συνεδρίες για να δούμε την πρόοδο. Είναι εντάξει μαζί σας? Και εδώ μιλώ για έναν
ερωτηματολόγιων, στα αγγλικά είναι Couple Satisfaction Index, δηλαδή είναι ένας δείχτης. Ένα ερωτηματολόγιο μου βοηθάει να δούμε πόσο ικανοποιημένο είναι το ζευγάρι από τη σχέση. Να δείχτης ικανοποίησης ζευγαριού. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχουν κάποια κριτήρια. Για παράδειγμα, ο χρόνος που περνά μαζί το ζευγάρι. Να διαβάσω το ζευγάρι. Συγγνώμη, ναι. Η κλίμακα 1. Καλό indicate. Σημειώστε το βαθμό ευτυχίας για όλα τα πράγματα στη σχέση σου. Και ξεκινάει από το extremely unhappy, που σημαίνει υπερβολικά ή πολύ δυστυχής, μέχρι το τέλεια. Υπάρχει η πρώτη βαθμίδα που είναι fairly unhappy, λίγο δυστυχής, αρκετά δυστυχής μάλλον, a little unhappy σημαίνει λίγο δυστυχής, happy σημαίνει ευτυχής, very happy πολύ ευτυχής, extremely happy υπερβολικά ευτυχής και perfect 6. Έχει κανένα που έχει σχέση 6, νομίζω. Όχι. Λέει, περισσότεροι άνθρωποι έχουν διαφωνίες μέσα στις σχέσεις τους. Παρακαλώ, σημείωσε παρακάτω την πιθανότητα συμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ σε εσένα και στο σύντροφο σου ή τη σύντροφο σου για το καθένα από τα ακόλουθα στοιχεία. Amount of time spent together, πόσο χρόνο περνάμε μαζί, making major decisions, παίρνοντας μεγάλες αποφάσεις, demonstrations of affection, έκφραση τρυφερότητας. Και έχει εδώ την επιλογή πάντοτε συμφωνούμε, σχεδόν πάντοτε συμφωνούμε, κάποιες φορές διαφωνούμε, συχνά διαφωνούμε, σχεδόν πάντοτε διαφωνούμε, πάντα διαφωνούμε. Και έχει ερωτήματα παρακάτω. Συνήθως πόσο συχνά θεωρείτε ότι τα πράγματα μεταξύ σου, εσένα και του συντρόφου σου πάνε καλά, και πάμε από το όλη την ώρα μέχρι το τίποτα. Πόσο συχνά εύχεσαι να μην έμπαινε σε αυτή τη σχέση. Αχ, πολύ σπουδαία ερώτηση αυτή. Mm-hmm. Και ξεκινάει all of the time και πάει στο never, ποτέ. I still feel a strong connection. Ακόμη νιώθω μια ισχυρή σύνδεση με τον σύντροφο μου. Και πάει στο not at all true, completely true. A little true, somewhat true, mostly true. Δηλαδή έχεις επιλογή, αυτό δεν ισχύει καθόλου, ισχύει λίγο, κάπως έτσι, περισσότερο ισχύει, είναι σχεδόν έτσι ή ακριβώς είναι έτσι. Ή αν θα μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα παντρευόμουν, ή θα ζούσα ή θα έβγαινα με ραντεβού με το ίδιο πρόσωπο. Αχ, και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή είναι. Άλλο ερώτημα, η σχέση μας είναι δυνατή και ζητάτε από τον καθένα από το ζευγάρι να το αξιολογήσει. Από το καθόλου δυνατή στον τελώς δυνατή. Κάποιες φορές διερωτώ με εάν υπάρχει κάποιος άλλος εκεί έξω για μένα. Αυτό είναι ένδειξη. Όταν διερωτόμαστε αν υπάρχει σχεδόν κάποιος άλλος, αν διερωτόμαστε αν υπάρχει κάποιος άλλος για μας, είναι πιθανή ένδειξη ότι η σχέση μας δεν πάει καλά. Η σχέση μου με τον σύντροφο με κάνει ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη. Έχω ένα ζεστό, έχω μια ζεστή και άνετη σχέση με τον σύντροφο μου. Αχ, πώς μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι έχω μια warm and comfortable, έχω μια ζεστή και άνετη σχέση. Μπορεί να είμαστε ο εαυτός μας σε αυτή τη σχέση. Δεν μπορώ να φανταστώ να τελειώσω τη σχέση με τον σύντροφό μου. Εν τέλει, ωραία τον ερωτηματολογία. Νιώθω ότι μπορώ να εξομολογηθώ στον σύντροφό μου τα πάντα. Να πω τα πάντα στον σύντροφό μου. Είχα δεύτερες σκέψεις για αυτή τη σχέση πρόσφατα. Δεύτερες σκέψεις, δηλαδή, μήπως δεν έκανα καλά που μπήκα σε αυτή τη σχέση, μήπως δεν μου κάνει αυτή η γυναίκα, μήπως έπρεπε να μην την πάρω ή να μην τον πάρω. Για μένα, ο σύντροφός μου είναι ο τέλειος ρομαντικός σύντροφος. Αχ, αυτό μου λέει σπουδαίο. Γι' αυτό σου είπα για τη φυσική εμφάνιση, Χάρη. Μεταξύ αυτό, γιατί είναι στο 16, πρέπει να είναι στο 1 αυτό. Το 17, πραγματικά νιώθω ότι είμαστε ομάδα με τον σύντροφο. Το 18, δεν μπορώ να φανταστώ ένα άλλο άνθρωπο να με κάνει τόσο χαρούμενο όπως με κάνει ο σύντροφός μου. Μετά, λέει, to what extent has your relationship met your original expectations? Σε ποιο βαθμό η σχέση σου έχει συναντήσει τις αρχικές σου προσδοκίες? Γενικά, πόσο ικανοποιημένος ή ικανοποιημένης από τη σχέση σου? Πόσο καλή είναι η σχέση σου σε σύγκριση με τις σχέσεις άλλων ανθρώπων? Και υπάρχει το worse than others.
που είναι εξαιρετικά κακιά και bet δανάδες εξαιρετικά καλή και έχει και in between. Απολαμβάνεις τη συντροφιά του, τη συντρόφου σου. Έχει από το ποτέ μέχρι το μωρόφεν. Πόσο συχνά εσύ και ο σύντροφος σου διασκεδάζετε? Περνάτε χρόνο ψυχαγωγίες μαζί? Για κάθε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα, λέει, επέλεξε την απάντηση η οποία περιγράφει καλύτερα πώς νιώθεις για τη σχέση σου. Να βασίσεις την απάντησή σου, τις απαντήσεις σου, στα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό όταν το δεις. Το interesting. Interesting, boring. Είναι ενδιαφέρουσα ή βαρετή η σχέση? Καλή ή κακιά? Γεμάτη άδεια? Μοναξιασμένη φιλική? Πολύ δυνατή, πολύ εύθραυστη? Απογοητευτική, ελπιδοφόρα? Ευχάριστη, μίζερη? Μάλιστα. Λοιπόν, και λέεις, άρα Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω έτσι και από περιέργεια. Κάνετε αυτό με τα ζευγάρια, ο καθένας το απαντά μόνος του? Ο καθένας το απαντά μόνος του και μετά το συζητάμε και παίρνουμε έναν-έναν κάποια πράγματα για να βελτιώσουμε. Δηλαδή τα πράγματα, καταρχήν τα πράγματα που δουλεύουν καλά, πάνε ρολόι, τι δουλεύει καλά και βασικά τι κάνει ο κάθε σύντροφος στη σχέση, το οποίο εκτιμά ο ένας και ο άλλος. Και το δεύτερο κομμάτι είναι παίρνουμε κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζονται βελτίωση, τα οποία θεωρούν και οι δύο συντρόφοι σημαντικά. Και μετά από έναν αριθμό συνεδριών ξανακάνετε το ερωτηματολόγιο και βλέπετε την πρόοδο? Στα μέσα των, πώς το λέμε, της θεραπείας, της συμβουλευτικής, ξανακάνουμε και βλέπουμε τη διαφορά. Και επίσης λίγο πριν το τέλος και μετά από περίπου ένα μήνα ξαναέρχεται το ζευγάρι για να κάνουμε ένα follow-up για να δούμε συνήθως το τι κάνω εγώ, χρησιμοποιώ τα δεδομένα σε Excel για να μπορέσουν να τα δουν σαν graph. Ωραία. Και βοηθάει αυτή η γραφική αναπαράσταση το ζευγάρι να δει πιο ρεαλιστικά και πιο αντικειμενικά τη σχέση του? Μάλιστα. Βασικά είναι σαν βασισμένοι πάνω στις δικές τους απαντήσεις. Σωστά. Βασικά είναι σαν να είναι το θερμόμετρο της σχέσης. Το θερμόμετρο κάποιες φορές χρησιμοποιούνται τα φώτα της τροχέας, τα φανάρια της τροχέας. Δηλαδή αν είναι κόκκινο μιλάμε υπάρχει πρόβλημα, πορτοκαλί πάμε καλά, το πράσινο είναι είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα σε ρωτήσω τι χρώμα έχουν οι περισσότερες σχέσεις, γιατί για να καταλήξω στο γραφείο σου σημαίνει οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση, αν όχι κόκκινη, λίγο πριν το κόκκινο. Ναι, ναι. Βασικά, ναι. Είναι συνήθως τα ζευγάρια είναι, που έρχονται είναι στο κόκκινο κυρίως και κάποιοι είναι μεταξύ, τελειώνει το πορτοκαλί. Σίγουρα έφυγε το πράσινο. Ναι. Ως ψυχολόγος, θα επιθυμούσες και εσύ, αυτό μου επιθυμούν πολλοί άλλοι συνάδελφοι, να ερχόντουσαν πιο νωρίς τα ζευγάρια για θεραπεία? Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ, γιατί βλέπω ζευγάρια που λένε έπρεπε να πάμε πριν 10 χρόνια ή πριν 5 χρόνια. Και δυστυχώς περιμένουν τελευταία στιγμή, που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όμως υπάρχει και η θετική εικόνα, υπάρχουν ζευγάρια που όταν έχουν πρόβλημα έρχονται, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να λυθεί το πρόβλημα, που είναι συνήθως θέματα επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, απιστία, οικονομικά, πρακτικά θέματα, συγγενείς και άλλα πολλά, τα οποία σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά μου, αλλά και η δουλειά κάθε ψυχολόγου, παρά να διαχειρίζεται ζευγάρια τα οποία τα προβλήματα έχουν διαιωνιστεί, έχουν γίνει κακή συνήθεια. Ναι, και ίσως και ζευγάρια τα οποία έχουν αποξενωθεί. Και είναι δηλαδή έρχονται για νεκροψία πλέον, όχι για θεραπεία. Ακριβώς. Άλιστα. Τι έχεις να εισηγηθείς παρακάτω? Λοιπόν, άρα έχουμε δει το βήμα έναν, εντάξει, δεν είναι οδηγίες πλυντήριου, αλλά... Οι σχέσεις σίγουρα δεν έρχονται με manual, πώς το λέμε, με οδηγίες χρήσεως ή τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις, αλλά εντάξει, είναι κάποιες κατευθύνσεις. Λοιπόν, έχουμε δει το βήμα ένα το οποίο πρέπει να ξέρουμε τις ανάγκες μας πριν επιλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο, αλλά επίσης αν είμαστε σε σχέση, ποιες είναι οι σημερινές μας ανάγκες, γιατί αλλάζουν. Λοιπόν,
Το βήμα 2 είναι να αναλύσουμε τις σχέσεις του παρελθόντος ή τη σχέση που έχουμε σήμερα. Mm. Άρα, τι πάει στραβά στον άλλοτε, στην άλλοτε ρόδινη συνύπαρξη με τον τωρινό μου σύντροφο, ώστε να προσπαθήσουμε και οι δύο να την βελτιώσουμε. Εδώ μιλάω για, πώς το λέμε, συνεργασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ, είσαι και εσύ. Καμιά φορά τους λέω, ο γάμος, η σχέση σας είναι ο ασθενής, και τους λέω κάθετε σε αυτήν την καρέκλα, και από εσάς εξαρτάται, εσείς είσαστε οι γιατροί, αν θα βοηθήσετε τη σχέση ή όχι, ή αν θέλετε απλά να βγάλετε την πρίζα επειδή ο ασθενής είναι διασωληνωμένος. Λοιπόν, άρα τώρα μιλούμε για άτομα τα οποία είναι ήδη στη σχέση. Τα άτομα τα οποία είναι ελεύθερα, που έχουν ίσως είχα σχέσεις στο παρελθόν, νομίζω η ερώτηση που μπορούν να κάνουν είναι τι πήγε στραβά στην άλλοτε ρόδινη συνύπαρξη με τον πρώην σύντροφο μου, πράγμα που θα με βοηθήσει να ανακαλύψω τις ανάγκες που θέλω να εκπληρώνει ο μελλοντικός μου σύντροφος, αλλά και εγώ. Άρα να πάρω τα μαθήματα από τα παθήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ θα δώσω κάποιες συμβουλές ή αν θες να τις πεις εσύ, είναι από τον Άρον Μπεκ, αυτός που δημιούργησε τη γνωσιακή θεραπεία. Υπάρχουν 7. Είναι, λέει, 7 οδηγίες για υπέροχες σχέσεις. For great, 7 guidelines for great relationships. Οδηγία νούμερο 1. Αποδέξου τον σύντροφό σου όπως είναι. Οδηγία νούμερο 2. Να εκφράζεις συχνά την εκτίμησή σου. 3. Να επικοινωνείς από ένα χώρο εντιμότητας. Όχι απλά να επικοινωνείς, αλλά να επικοινωνείς έντιμα τα συναισθήματα σου και τις σκέψεις σου. Οδηγία νούμερο 4. Να μοιράζεσαι και να διερευνάς τις διαφορές που έχεις με τον σύντροφό σου. Δηλαδή να μιλάτε για το τι έχουμε κοινό, μάλλον για το τι έχουμε διαφορετικό και να συζητάμε γι' αυτό, το explore, να το εξερευνήσουμε. 5η οδηγία, να υποστηρίζεις τους στόχους του συντρόφου σου. Θέλει η γυναίκα σου, για παράδειγμα, να κάνει μεταπτυχιακό, υποστήριξέ την. Θέλει ο άντρας σου να αλλάξει δουλειά, υποστήριξέ τον, υποστήριξε τους στόχους του. Οδηγία 6, δώσε στον σύντροφό σου το δικαίωμα να είναι λαθασμένος. Πολύ σπουδαίο αυτό. Οδηγία 7, να αναδιαπραγματευτείτε τις επιθυμίες σας σαν στόχους. Δηλαδή όχι απλά να επιθυμείς κάτι, αλλά να βάζεις στόχο για να το πετύχεις. Και ως άνθρωπος, αλλά και ως ζευγάρι. Εγκαλώς το Ζομπέκ, α? Ναι, ναι. Κοίτα καλό. Άρον Μπέκ, κάναμε το στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και λέει making intimate connections, πώς να φτιάξεις στενές συνδέσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Παρακάτω. Λοιπόν, βήμα 3. Άρεσε να μεταφράζω, Χαρούλη. Ναι. Όχι, αρέσει και μου. Okay, τέλεια. Πρώτον GCSE που έχω πιάσει είναι στη μετάφραση. Από ελληνικά αγγλικά και από αγγλικά ελληνικά. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο βήμα 3. Αξιολογούμε τους ανθρώπους που θαυμάζουμε. Λοιπόν, για άτομα τα οποία ψάχνουν σύντροφο, αυτό θα τους οδηγήσει στο να καταλάβουν ποιότητες, χαρακτηριστικά, που είναι σημαντικά για να καθορίσουν έναν πρότυπο για την επιλογή τους. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Αξιολογήστε τους ανθρώπους που θαυμάζετε. Δηλαδή, αρέσκει μου ρε κουμπάρε ο τάδε. Π.χ. να στο κάνουμε έτσι λίγο πιο global, αρέσκει μου ο τάδε ηθοποιός ή ο τάδε χαρακτήρα στην τάδε ταινία. Μάλιστα. Σωστά. Ή επίσης ο τάδε, ξέρω εγώ, ο άντρας της φίλης μου ή ξέρω εγώ, κάποιος συνάδελφος που είναι παντρεμένος ή σε κάποια σειρά. Κάποιος βασικά που θαυμάζουμε. Κάποιος που, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου που θα θέλαμε να μπορούμε έχει. Μπορούμε να βάλουμε και τον μπαμπά μας εκεί. Αν είναι καλός μπαμπάς, ναι, γιατί όχι. Άμα θα βάζουμε τον πατέρα μας, για παράδειγμα, αν ο πατέρας μας έχει χιούμορ, αν έχει ψυχραιμία, αν έχει επικοινωνιακότητα, αν έχει κοινωνιακές δεξιότητες. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι τα πρότυπα μας στην ουσία. Πολύ σωστά, ναι. Και επίσης, για άτομα τα οποία είναι ήδη σε σχέση, τι θαυμάζω στον σύντροφο μου, τι δεν μου αρέσει σήμερα.
Okay, γιατί κάτι το οποίο μπορεί να μου άρεσε πριν 20 χρόνια όταν επαντρευτήκαμε, σήμερα μπορεί να μην μου αρέσει γιατί έχω αλλάξει. Και το τι θαυμάζω. Όταν βλέπω ζευγάρια, τους λέω θα κοιτάξετε ο ένας τον άλλο στα μάτια. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω για να σπάσει ο πάγος. Επειδή έρχονται για προβλήματα, έτσι, για να τους καλμάρω λίγο, να τους ηρεμήσω, και του λέω κοίταξε τη σύντροφο σου, πες της τρία πράγματα τα οποία θεωρείς την εκτιμάς. Αρχίζει, είσαι όμορφη, είσαι έξυπνη κλπ. Και επίσης να κάνει το ίδιο, το αντίθετο, ο άλλος σύντροφος προς τον άλλο σύντροφο. Άρα έτσι αρχίζουμε θετικά. Πριν γίνει ο καυγάς στη συνεδρία, αρχίζουμε έτσι με ένα θετικό δήμαρχο. Τι γίνεται όμως, Χάρη, αν εμείς θαυμάζουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι ένας φίλος μας, να μην είναι ο πατέρας μας, να μην το πάρουμε στις συναισθηματικές αιμομιξίες, και θαυμάζουμε τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του, και λένε για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα έναν άντρα σαν τον Χάρη. Έχει γίνει και σχόλιο στο κανάλι, δεν ξέρω αν το είδα. Έγινε σχόλιο στο κανάλι που λύσει πολύ καλό, ταιριάζεται πάρα πολύ με τον Χάρη. Και έγραψα εγώ και τον Χάρη, είμαστε συνάδελφοι και φίλοι, δεν μπορούμε να έχουμε άλλου είδους μορφή σχέσεις και ούτε θέλουμε. Όμως, πραγματικά εγώ σε γουστάρω πάρα πολύ σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπο. Πού ξέρω ότι μπορώ, ότι υπάρχει ένα σαν το Χάρη που να μην είναι καλός μου φίλος, που να μην υπάρχουν, που να μπορώ να έχω μαζί του μια σχέση ερωτική. Αν υπάρχει και κίνδυνος να κολλήσουμε λίγο σε κάποια χαρακτηριστικά και να είμαστε δίσκαμπτοι. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχεις πει. Απλά το θέμα είναι να βρούμε, πώς το λέμε, μπορεί να μην έχει και τα 10 χαρακτηριστικά του Χάρη, που είναι ο πρίγκιπας, είναι ο τέλειος άντρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην υδρόγειο σφαίρα, όμως να υπάρχει, πώς το λέμε, έστω 6 που τα 10. Δηλαδή, αν πάρει 60 και πάνω, επέρασε τη βάση, άρα... Επίσης, ο Χάρης, παιδιά, λέω το παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητή. Επίσης, ο Χάρης είναι συνδεδεμένος μαζί μου ως φίλος μου, ως συνεργάτης μου, άρα γνωρίζω την πλευρά του εαυτού του, την οποία βγάζει σε αυτού του είδους τη σχέση, στη φιλική συνεργασιακή σχέση. Δεν έχουμε ερωτική σχέση ώστε να γνωρίζω ότι ο Χάρης μπορεί στις ερωτικές του σχέσεις, δεν ξέρω, υποθέτω, να μην λειτουργεί έτσι όπως νομίζω ότι λειτουργεί. Είναι και τούτο μου κάτι πολύ σημαντικό να το έχουμε. Και ακόμα και σχέσεις στον άλλο μου παρατηρούμε, Χάρη. Ας πούμε, πρέπει να είσαι πολύ κοντά με ένα ζευγάρι για να ξέρεις πώς ακριβώς είναι η σχέση τους. Δηλαδή, αν είναι ένα ζευγάρι που το βλέπει σε κοινωνικό επίπεδο και του βλέπει πώ συμπεριφέρονται στα πάρτι, δεν του είσαι σπίτι του κάθε μέρα να ξέρει αν αυτό ο σύζυγο συμπεριφέρεται στη σύζυγό του όπω φαντάζεσαι ή όχι. Μάλιστα. Αλλά είναι καλά να έχουμε πρότυπα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά είναι 6 από τα 10, λέω Χάρης, παιδιά. Εγώ έχω... σίγουρα η φυσική έλξη. Ναι. Σίγουρα. Μάλιστα. Αλλά είναι αυτό που λέτε. Παντρεύεστε ανθρώπους που δεν σας εξητάρουν. Ανθρώπους που δεν σας απαυτώνουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Όχι, αλλά έχεις δίκιο, γιατί βλέπω ότι ζευγάρια που... Μην ξανακούσω ότι φτιάχνετε ερωτική σχέση με ανθρώπους που σας είναι ερωτικά διάφοροι. Μην ξανακούσω. Okay. Συμφωνείς, Χάρη μου? Συμφωνώ απόλυτα. Το βλέπεις και εσύ στο γραφείο αυτό το πράγμα? Το βλέπω, ναι. Η έλξη είναι κάτι, θα μιλήσουμε μετά για την έλξη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μια ερωτική σχέση. Αν δεν υπάρχει... Είναι εκ των όνων κάνευ. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και μετά είπες, Χάρη, σημειώνεις εδώ πέρα ότι αξιολογείς τους ανθρώπους που θαυμάζεις και μετά λες προσδιορίστε τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και τις αξίες σας. Άρα κάνετε και μια αναμέτρηση ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ τέλος πάντων. Μάλιστα. Κάνουμε ένα, πώς το λέμε, μαγνητική εντομογραφία λέγεται, δηλαδή βρίσκουμε έναν X-ray, μια ακτινογραφία, τι είναι τα προτερήματα μας, αλλά και τα λαττώματα μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και ο προσωπικός χαρακτήρας σίγουρα καθορίζει το μέλλον ενός ανθρώπου. Επίσης, μπορεί να αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε στον ιδανικό μας σύντροφο, αλλά και αν ο σημερινός σύντροφος που έχουμε παραμένει κατάλληλος. Για παράδειγμα... Αυτό μπορεί να γίνει όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας? Αυτό μπορεί να γίνει όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας και να έχουμε ψηλή αυτογνωσία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς λένε εγώ είμαι τέλειος, δεν πρέπει να διορθώσω κάτι, ενώ ρίχνουν
τα φταξίματα ή προβάλλουν πράγματα που έχουν ήδη στους άλλους ανθρώπους, τον σύντροφο. Ναι. Πόσοι αδιάγνωστοι κατηγορούν τους, τα θύματα τους ότι είναι ψυχολογικά προβλήματα, ότι δεν είναι καλά, ότι δεν είναι αγαπητικοί, ενώ αυτό ισχύει για τους ιδίους. Μάλιστα. Αμ' αρέσει αυτό που βάζεις μετά. Μπράβο ρε Χάρη, πες τα. Ναι. Μην βάζετε χρονικά όρια, λέει ο Χάρης Βασιλιάδης. Μάλιστα. Μετά βασικά όπως... Ναι, όποιος βιάζεται σκοντά αυτή, συμφωνώ με αυτή την παροιμία, βασικά. Και μπορεί να έχουμε και, για μένα λέω τώρα, μπορεί να έχουμε και αδερφό ορθοπαιδικό, αλλά τις φορές να με σάστη. Βιαζόμαστε. Ναι, έτσι δεν βάζουμε χρονικά όρια ή προγραμματίζουμε τη συγκεκριμένη ώρα για την εξέβρεση του σωστού συντρόφου ή να αποφασίσουμε αν ο σημερινός σύντροφος που έχουμε συνεχίζει να μας ικανοποιεί ή όχι. Και επίσης, αν δεν έχει κάποιος σύντροφος σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή, έχω ακούσει γυναίκες στο γραφείο μου, είμαι τόσο χρονών, είμαι 60 χρονών, πού να ψάχνουμε τώρα. Χαρή, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής μας, εάν το πνεύμα μας είναι πρόθυμο και η σάρξη μας θα ακολουθήσει. Δηλαδή, ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Δεν έχει καθόλου ηλικία. Και επίσης είναι μύθος ότι κάποιος θα μείνει μόνος του μετά από ένα χωρισμό. Αυτό είναι μύθος, εκτός και αν θέλει. Και αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι που βλέπω φοβούνται να χωρίσουν λόγω αυτής της, του μύθου ότι θα μείνω μόνος μου, δεν θα τα καταφέρω, μοναξιά κλπ. Ότι ας μείνω εδώ πέρα που είναι τσάτρα πάτρα κουτσά στραβά και ας μην είμαι καλά για να μην μείνω μόνος μου. Ναι, ας μείνω να βασανίζομαι, αλλά είμαι με κάποιο συνήθως άτομα με εξαρτητική προσωπικότητα. Δηλαδή που εξαρτούνται πάνω στον σύντροφο, συνήθως γυναίκες παραμένουν σε σχέσεις. Και βασικά το μέλλον μας, το μέλλον δημιουργούμε το εμείς με τις επιλογές μας, άρα δεν πρέπει να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις που τις περισσότερες φορές ίσως να είναι λαθασμένες, να δώσουμε χρόνο που αποτείται για μια τέτοια απόφαση, είναι mission possible, κατάλληλος νέος σύντροφος. Δηλαδή τώρα μας ακούει κάποιος, ο οποίος είναι μέσα σε μια σχέση βαλτωμένη, σε ένα γάμο νεκρό, σε μια κατάσταση που δεν έχει το θάρρος να φύγει, του δίνουμε το μήνυμα ότι δεν είναι απίθανο εάν χωρίσεις και πάρεις το χρόνο σου να συνέλθεις από το χωρισμό και τα ξαναβρεις με τον εαυτό σου να βρεις έναν κατάλληλο σύντροφο. Είναι πιθανό, δεν είναι απίθανο. Είναι πολύ πιθανόν, ειδικά άτομα τα οποία μένουν σε σχέσεις ή γάμους κακοποιητικές, που υπάρχει συναισθηματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, φυσική βία, οικονομική βία επίσης. Και έχω διαβάσει το βιβλίο σου, νομίζω υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα. Και είναι νέων κεφάλαιων ή συνεχίζω να είμαι σε αυτήν την βασανιστική σχέση. Σωστό, το να μείνω να φύγω θα μπορούσε να είναι νέο κεφάλαιο ή συνεχίζω. Το φεύγω σημαίνει νέο κεφάλαιο στη σχέση μου με τον εαυτό μου στην ουσία. Πολύ σωστά. Ναι. Και πόσο σημαντικό είναι να εστιάζουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας και όχι μόνο στη σχέση μας στις ερωτικές. Είπαμε ότι έχουν καλά οι ερωτικές σχέσεις, αλλά και η σχέση με τον εαυτό μας είναι εξίσου σημαντική. Είναι πολύ σημαντική, γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, πώς μπορεί να έχει καλή σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο ή άλλους ανθρώπους. Είναι αδύνατο. Σωστό. Πάμε στο βήμα 6, το εμπιστευτείτε την επιλογή σας. Εδώ είναι σημαντικό να μην σκεφτείτε τι πρέπει να θέλετε, αλλά τι πραγματικά επιθυμείτε στη ζωή σας. Και να μην ανησυχείτε αν τα θέλω σας θα χαρακτηρίζονταν από κάποιον άλλον too much, υπερβολικά. Βασικά δεν υπάρχουν ποτέ δύο πρόσωπα, δύο ανθρώποι με κοινές ανάγκες ή κοινά θέλω. Άρα, από τη στιγμή που θα κάνετε την επιλογή σας, πιστέψτε σε αυτήν, υποστηρίξτε την και καλή επιτυχία. Κάποιος έχει πει ότι κάποιοι δεν δέχονται οτιδήποτε, εκτός αν νιώσουν, πώς το λέμε, butterflies στο στομάχι. Κάποιος από το Sex and the City. Εντάξει, οκ. Επίσης, θα ήθελα να... Είναι ωραίο όμως τούτο. Αν δεν το νιώσω σωματικά, δεν νιώσω τις πεταλούδες στο στομάχι, είναι έμπροχορο. Ναι, αυτό, ναι, συγγνώμη, δεν το εξήγησα καλά.
Μάλιστα. Και το άλλο. Τι να μας λένε οι άλλοι είναι υπερβολικά τα θέλω μας. Για μένα είναι εντάξει, ρε κουμπάρε, είναι και γελό σου. Για μένα που τα βάζω. Το τέλος της ημέρας δεν είναι μαζί σου που θα κοιμάται, αλλά με μένα. Και πόσοι έχουμε γκλάψει για τα θέλω μας, το οποίο έχουμε θυσιάσει στο βωμό της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ακατάλληλο πρόσωπο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω εδώ είναι να μην μπερδεύεις αυτά που σου δίνω με αυτά που αξίζεις. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Okay, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, αν ο σύντροφος σου δίνει λιγότερα, να μην θεωρείς ότι δικαιούμαι λιγότερα, αξίζω λιγότερα επειδή αυτός μου δίνει λιγότερα. Μάλιστα. Πολλοί από πολλές γυναίκες και άντρες που συναντώ στο γραφείο, επίσης, μένουν για ψίχουλα αγάπης, αλλά ξεχάνουν ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Απλά τους δίνουν ένα κομματάκι από το ψωμί και μένουν. Αυτό είναι αυτό που εννοώ εδώ. Είναι και συνήθεια. Συνηθίζεις τα λίγα και αν έχεις λίγο περισσότερο από το λίγο, νομίζω ότι είσαι και πολύ. Μάλιστα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Τώρα να προχωρήσουμε στα χαρακτηριστικά του κατάλληλου και κατάλληλης πρίγκιπα και πριγκίπισσας. Απλά να πω ότι κανένας δεν είναι τέλειος. Α, δηλαδή, σοβαρά. Ναι. Ούτε εμείς. Άρα να πω κάποια χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να τα έχει όλα. Είναι κάποια ενδεικτικά χαρακτηριστικά από έρευνες που έχω βρει και από την εμπειρία μου. Το πρώτο πράγμα να έχει καλή αίσθηση του χιούμορ. Δηλαδή να είναι πηγαίο, θετικό. Νομίζω όταν κάποιος έχει χιούμορ, η ζωή γίνεται πιο διασκεδαστική. Είναι χάρη μου γιατί σε θέλουμε και γιατί σε βάζουμε στην κατηγορία του πρίγκιπος. Ευχαριστώ. Και εσύ είσαι πριγκίπισσα, ναι. Ναι, και βασικά έχει ανθρώπους που έχουν χιούμορ κοροϊδευτικών, προσβλητικών. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Είναι ακατάλληλοι. Δεν είναι κατάλληλοι. Επίσης, το άλλο πράγμα είναι να νοιάζονται για όσα μας απασχολούν, δηλαδή να έχουν ενσυναίσθηση για τις απόψεις μας, τα συναισθήματα μας, να θυμάται τι έχουμε πει, να μην ξεχνά, και να μας συμπεριφέρονται με ειλικρίνεια και φροντίδα. Άλλο πράγμα, να έχει άποψη. Δηλαδή κάποιος σίγουρα θέλει έναν σύντροφο ο οποίος να είναι καλός ακροατής, αλλά επίσης θα θέλει να ακούσει απόψεις και τις ιδέες του. Δηλαδή να έχει γνώμη. Είναι πολύ αποθαρρυντικό ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου να μην έχουν άποψη. Mm-hmm. Να τους ρωτάς πού θέλεις να πάμε για φαγητό, όπου θες εσύ. Τι θέλεις να φάμε, ό,τι θες εσύ. Τι να κάνουμε το ένα ή το άλλο, αποφάσεις εσύ. Δεν είναι καθόλου σεξι το πρόσωπο που είμαστε μαζί σε μια σχέση να μην έχει άποψη. Όπως επίσης δεν είναι και καθόλου σεξι το να έχει μια απολυταρχική άποψη, την οποία να προσπαθεί να την επιβάλλει πάση θυσία. Mm-hmm. Αλλά αυτό πάει για τους people pleasers, για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους, ότι δεν είναι ελκυστικό στοιχείο το να μην έχουμε άποψη. Mm-hmm. Και να μην το θεωρούμε θετικό αν ο άλλος δεν έχει άποψη. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι ο σύντροφος, ο κατάλληλος, να συζητά, να λύνει προβλήματα, να υποχωρεί. Δηλαδή, έχουμε έρευνες οι οποίες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα μιας σχέσης καθορίζεται από τον βαθμό που το ζευγάρι είναι ικανό να λύνει τα προβλήματα του. Όλοι ψάχνουν έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να ακούσει και να συνεργαστεί, όχι κάποιον που πιστεύει ότι είναι ok ο ίδιος ενώ ο άλλος δεν είναι ok, ή να είναι αμυντικός ή να είναι σαρκαστικός. Αυτή η αμυντικότητα, ρε Χάρη, τι απέσιο πράγμα. Δηλαδή προσπαθείς να επικοινωνήσεις, λες ας πούμε στη σύντροφο σου, στο σύντροφο σου, αγάπη μου, έχουμε αυτό το πρόβλημα στη σχέση μας. Έλα να καθίσουμε να δούμε πώς θα το λύσουμε. Και να σε κοροϊδεύει. Mm-hmm. Να σου λέει ποιο πρόβλημα, τα βγάζεις από το μυαλό σου ή το κλασικό νιξόν του ακούσει και εσύ στη ζωή σου, επειδή είσαι ψυχολόγος, βλέπεις παντού προβλήματα. Το έχεις ακούσει αυτό? Το έχω ακούσει, ναι. Μην αναλύεις τη σχέση μας. Μην με κάνεις το ψυχολογικό σου πείραμα. Έχουν και οι ψυχολόγοι τα προβλήματά μας. Δηλαδή, και ενώ ένας άνθρωπος που δεν είναι ψυχολόγος μέσα στη σχέση του μπορεί να πει έλα να συζητήσουμε το πρόβλημά μας, ένας που είναι ψυχολόγος μπορεί να ακούσει και αυτό, την άμυνα. Η οποία άμυνα είναι εντελώς. Θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που είχα πει κάποτε στην Κυπριακή τηλεόραση και έγινε χαμός, ντεκαβλέ.
εντελώς δεν καβλέει ο άλλος να μην, η άλλη να μην κάθεται να συζητήσει και οτιδήποτε λες να το παίρνει ως επίθεση και να απαντάει αμυντικά. Έτσι είναι. Okay. Λοιπόν, άλλο πράγμα, να μας αποδέχετε. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Είναι πολύ σημαντικό για μια σχέση ο ένας να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου. Δεν είμαστε το ίδιο. Και η ασφάλεια και η άνεση δημιουργούνται από τα κοινά στοιχεία. Okay. Αλλά ο ενθουσιασμός και η εμβάθυνση της σχέσης από τα διαφορετικά στοιχεία του καθενός. Άρα είναι καλά να έχουμε και κάποιες διαφορές. Καλά να έχουμε. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο. Ακόμα και δίδυμοι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι το ίδιο. Άρα πόσο ένας σύντροφος με κάποιον άλλο σύντροφο. Να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα. Αν η διαφορετικότητα είναι σε σημεία που δεν είναι κέρια. Δηλαδή, αν η διαφορετικότητα έχει να κάνει με το ότι ο ένας είναι μονογαμικός και ο άλλος είναι πολυγαμικός, εκεί είναι η διαφορετικότητα που είναι κόκκινη σημαία. Αν η διαφορετικότητα μας έχει να κάνει με το είδος μουσικής που ακούμε ή με τα φαγητά που μας αρέσουν ή πράγματα πιο απλά και είναι ενδιαφέρον να εξερευνήσει ο ένας τον κόσμο του άλλου. Ωραίο το έκτο σημείο που έχεις βάλει. Ναι, είναι ανοιχτός. Ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για τον εαυτό του, που δεν επιτρέπει στον άλλο να το γνωρίσει, σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος για να γίνει ο άνθρωπος κανενός. Άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να μας γνωρίσει ο άλλος. Άρα οι μυστήριοι τύποι είναι κατάλληλοι που ερωτευόμαστε εμείς στους μυστήριους. Ή κάποιοι άνδρες που ερωτεύονται τις μελαγχολικές μυστήριες γυναίκες ή γενικά που ερωτευόμαστε μυστήριους ανθρώπους. Και λέμε κρύβει μυστήριο αυτός ο άνθρωπος, ενώ μπορεί να έχει στην ουσία το βλέμμα της αγελάδας. Ξέρεις, πολλές φορές ένας που δεν μιλάει είναι και για να κρύψει τη βλακεία του, sorry που το λέω. Δηλαδή ένας ο οποίος του παίζει μυστήριος και δεν μιλάει πολύ, δεν σημαίνει ότι είναι και βαθιστόχαστος. Ένας βαθιστόχαστος άνθρωπος μπορεί να εκφράσει τους βαθιούς στοχασμούς του. Κόκκινο πανί ο άλλος να μυστήριος. Λοιπόν, το επόμενο είναι ο κατάλληλος σύντροφος, έχει μια ολοκληρωμένη ζωή, έχει φίλους, οικογένεια και ενδιαφέροντα. Εδώ μιλούμε για έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος για να είναι ισορροπημένος πρέπει να έχει εκτός από τους δικούς του ανθρώπους και ενδιαφέροντα. Δηλαδή να έχει κάτι να πει. Και με το οποίο ασχολείται, να μην έχει έναν τεράστιον κενό χρόνο που θα θέλει μετά να τον γεμίσουμε εμείς ή θα τον έχουμε πάνω στην κεφαλή μας ή θα την έχουμε πάνω στην κεφαλή μας. Σωστά. Επίσης να είναι σεμνός, ταπεινός και να έχει έναν ισορροπημένο εγώ. Άνθρωποι με τεράστιον εγώ είναι δύσκολο να συνυπάρξουν με άλλους. Να είναι συναισθηματικά όριμος. Σίγουρα είναι όμορφο και διασκεδαστικό κάποιος να έχει παιχνιδιάρικη ή και παιδιάστικη διάθεση, αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ξέρει που υπάρχουν όρια. Δηλαδή εκεί που πρέπει να είναι σοβαρός, να είναι σοβαρός. Συναισθηματική η οποία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος 40 ετών και να έχει τη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ενός 15χρονου, ενός 13χρονου. Ή κάποιος να είναι 30 ετών και να είναι πιο όριμος από κάποιον που είναι 50 ετών. Πολύ σωστά, ναι. Κυκλοφορούν πολύ ανώριμοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Πάρα πολύ, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με ηλικία. Επίσης, το τελευταίο, να έχει έναν υγιές ιστορικό σχέσεων. Σίγουρα, κανενός στο παρελθόν δεν είναι τέλειο. Όλοι έχουν τις... Μόνο όσοι δεν έχουν παρελθόν έχουν τέλειο παρελθόν. Έτσι. Όλοι έχουν τις αδυναμίες τους. Το σημαντικό είναι ο άλλος να μπορεί να αναγνωρίζει το τι μπορεί να πήγε στραβά σε προηγούμενες σχέσεις και να δείχνει τη διάθεση να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Άρα πολλές φορές μπορεί να πούμε αυτός ο άνθρωπος που έχω γνωρίσει τώρα είχε μια σχέση πριν τόσα χρόνια στην οποία δεν λειτουργήσε καλά, αλλά δεν μου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ρώτα τον αυτόν τον άνθρωπο, τι έχεις μάθει από αυτή τη σχέση σου. Τι έχεις καταλάβει, όχι οι λεπτομέρειες του τι έκανε μέσα στη σχέση ο άλλος, τι μαθήματα έχεις πάρει από τη σχέση σου. Έτσι είναι, ναι. Και βασικά, για να κλείσουμε αυτό το μέρος, βασικά δεν υπάρχει πρίγκιπας ή πρίγκιπισσα, αλλά ο good enough σύντροφος, δηλαδή αρκετά καλός σύντροφος, δεν υπάρχει τέλειος. Και εγώ πάντως προτιμώ τον λύκο, γιατί δεν προσπείται, ξέρεις από την αρχή ότι θέλει να σε φάει. Μήπως προτιμάς και το διάβολο που ξέρεις από το διάβολο που δεν ξέρεις, που λένε οι Εγγλέζοι, better the devil you know than the devil you don't know.
Ναι. Μιλάς στους ανθρώπους οι οποίοι δεν παίζουν θέατρο, οι οποίοι είναι blunt, δηλαδή είναι ξεκάθαροι όσον αφορά τις προθέσεις τους. Μπορεί να μας λένε και πράγματα που δεν μας αρέσει να ακούσουμε. Αλλά ξέρεις ότι θα σου πει την αλήθεια, παρά κάποιον ο οποίος σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις και στην πραγματικότητα και κατά βάθος σχεδιάζει τι θα κάνει με σένα και για σένα και εις βάρος σου. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο μέρος είναι βασικά πώς να παραμείνεις κατάλληλος κατάλληλη ή να μείνεις με τον κατάλληλο. Βασικά όταν έχω εγώ ζευγάρια ή μόνα τους λέω σχετικά με το πόσο προτεραιότητα είναι η σχέση σου, είναι στο κάτω μέρος της λίστας ή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο προτιμάς να είσαι μόνος ή με τον την σύντροφο σου. Τελευταία φορά που κάνατε σεξ ήταν την τελευταία φορά που είπατε «σ' αγαπώ» ένας τον άλλον ήταν, άρα από εδώ αρχίζω να καταλαβαίνω τις διάφορες προκλήσεις. Για παράδειγμα, να ακούω πράγματα, νιώθω η σχέση είναι μονοπλευρή, βαριέμαι στη σχέση, είμαι δυστυχισμένος, δεν μου βγαίνει σεξουαλικά. Υπάρχει μια ατέλειωτη λίστα. Και καθούμαστε τζαμέ, ρε χάρη, και καθούμαστε τζαμέ και χρυσώνουμε το χάπι. Καθόμαστε εκεί σε τέτοιες σχέσεις, χρυσώνουμε το happy, αποφεύγουμε να σκεφτόμαστε αυτά, ότι η σχέση είναι μονοπλευρή, ότι μόνο εμείς έχουμε σχέση με τον άλλον. Ότι υπάρχει βαρεμάρα μέσα στη σχέση, ότι υπάρχει δυστυχία μέσα στη σχέση, αυτό το που δεν μας βγαίνει σεξουαλικά. Το γεγονός ότι ακόμη και εμείς οι ίδιοι, άμα έχουμε τη σχέση μας χαμηλής προτεραιότητας, είναι ανησυχητικό, αλλά εξίσου ανησυχητικό και ίσως και περισσότερο εμείς να έχουμε σε ψηλή προτεραιότητα τη σχέση μας, δηλαδή να φροντίζουμε τη σχέση μας και ο άλλος να την έχει στην τελευταία του προτεραιότητα, στα τέτοια του. Μάλιστα. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό. Ή, και αυτό που λέω, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο προτιμάς να είσαι μόνος ή με τον σύντροφο, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση, ναι. Αυτό μου δίνει και εμένα μια έτσι εικόνα 360 μοίρες για να καταλάβω τι θα ακολουθήσει. Αυτό βασικά είναι στην πρώτη συνεδρία. Και φυσικά κάποιοι μένουν σε νεκρούς γάμους, έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις και μια μεγάλη μερίδα χωρίζουν. Κάποιοι λένε ότι παίρνουν το διαζύγιο για ψηλού πείδημα, για ασήμαντες αφορμές. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που παραμένουν σε δυστυχισμένους γάμους, χωρίς μέλλον, όπου η καθημερινότητα είναι μαρτύριο και έχουν πάψει από καιρό να παίρνουν οποιαδήποτε ευχαρίστηση μέσα από τη συμβίωση. Βρήκα κάποιες στατιστικές για τα διαζύγια στην Κύπρο. Ένας στους τρεις παίρνει διαζύγιο. Αυτό είναι χαρτογράφηση, το δημογραφικό στοιχείο για το 2017. Ένας στους τρεις από αυτούς που είναι παντρεμένοι. Από αυτούς που είναι παντρεμένοι, ναι. Ναι, αλλά ένας στους τρεις το 2017 που πήρε διαζύγιο. Ένας στους τρεις από αυτούς που είναι παντρεμένοι, αυτοί που είναι παντρεμένοι είναι από πολλές χρονιές παντρεμένοι. Μάλιστα. Άρα η γάμη μιας χρονιάς μπορεί να είναι και λιγότερη από τα διαζύγια μιας χρονιάς, γιατί είναι αναδρομικά που παντρεμένοι αυτοί που χωρίζουν. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν ποσοστά που δείχνουν ότι τα διαζύγια στην Κύπρο από το 1980 παρουσιάζουν 7 φορές αύξηση. Ναι, και στα 9 χρόνια η μέση διάρκεια του γάμου. Είναι παρόμοια και τα στοιχεία στην Ελλάδα. Είναι παρόμοια. Και επίσης είχα βρει πάλι από την ίδια έρευνα, τη χαρτογράφηση των δημογραφικών στοιχείων για το 2017. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι για το διαζύγιο είναι έλλειψη δέσμευσης, υπερβολικές διαφωνίες, απιστία, παντρεύονται πολύ νεαροί, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, διαφορετικές προσωπικότητες οικονομικά, έλλειψη ισότητας στη σχέση, έλλειψη προετοιμασίας για γάμο, κακοποίηση, να μην είναι πλέον ερωτευμένοι και επιδράσεις από τρίτα πρόσωπα. Όμως υπάρχουν λύσεις. Το πρώτο πράγμα είναι η εμπιστοσύνη, δηλαδή πρέπει να θεωρούν να δημιουργήσουν μια σχέση η οποία η αλήθεια κυριαρχεί στη ζωή τους και βασικά να μην καταπιέζει ο ένας τον άλλον, ούτε να ζουν ανακριτικά μεταξύ τους. Δηλαδή να μην είναι αστυνομικός με εγκληματία, να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Που έπιες, που ήσουν την ώρα, γιατί άργησες, γιατί δεν ήρθες, γιατί ήρθες, τι είναι το μπαστορούχα σου, ναι, τούτα.
Το να μουρμουρά κάποιος δεν βοηθά καθόλου. Το άλλο πράγμα είναι ενδιαφέρον, δηλαδή να προκαλεί ο ένας το ενδιαφέρον του άλλου, δίνοντας τροφή αλλά και πλευρές γοητείας που φτάνουν στο θαυμασμό. Δηλαδή να θαυμάζει να φλερτάρουν ακριβώς. Για να είμαστε αξιοθαύμαστοι. Έτσι, έτσι. Και αξιογάμητοι. Έτσι, αγαπητοί. Όχι. Το άλλο είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό που είπες και πριν, η έλξη, δηλαδή η φυσική εμφάνιση, να υπάρχει χημεία μεταξύ. Χημεία, χάρη μου, είναι όλα φερομόνες. Sorry, χάρη μου, είναι να το πω. Αν δεν νιώθεις πεταλούδες, όπως είπες, ή αν στην συνάντηση που έχεις με τον άλλο τον άνθρωπο, έστω και αν είναι η πρώτη συνάντηση που θα πας για καφέ και θα δώσεις απλώς το χέρι, αν δεν νιώσεις ηλεκτρισμό, παρέτα. Είναι χημεία. Παρέτα. Έτσι είναι, ναι. Και βασικά, μέσα στο χρόνο χάνεται αυτή η έλξη, χάνεται, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Άρα... Είναι εύκολο να χαθεί, όχι απαραίτητα θα χαθεί. Μπορούμε, ναι. Γιατί μας γράφεις και ένα μυστικό μετά για το πώς να τη διατηρήσουμε. Μάλιστα. Βασικά το μυστικό είναι να υπάρχει, πώς το λέμε, το παιχνίδι, το φλερτ, η φαντασίωση του ανήθικου, που δυστυχώς δεν επιτρέπεται να βγαίνει μεταξύ των συζύγων. Εννοείς δεν επιτρέπεται ηθικά. Ναι, σταματούν να υπάρχει αυτόν το, πώς το λέμε, η σεξουαλικότητα, η πλούσια. Είναι και πηγαίνεις στο γάιδαρό σου και λες αφού τον παντρεύτηκα αυτόν, αφού την παντρεύτηκα αυτή, θα την έχω ανά πάσα στιγμή, θα τον έχω ανά πάσα στιγμή και να κάνω να έχουμε ερωτική επαφή, οπότε σταματάς να φλερτάρεις. Ενώ αν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή άλλος μπορεί να μας χωρίσει, γιατί είναι αλήθεια ότι ανά πάσα στιγμή άλλος μπορεί να μας χωρίσει, όσα χρόνια και αν είμαστε παντρεμένοι, όσους μήνες και αν είμαστε παντρεμένοι, όσο πολύ και αν μας ήθελε, όσο πολύ και αν προσπάθησε για να είναι μαζί μας. Άμα το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσουμε τη σχέση μας, τότε μπορούμε να μην είμαστε έτσι πεζοί. Και λες εσύ, δες εδώ το σεξ είναι προνόμιο των εραστών, ενώ η κρεβατοκάμαρα των συντρόφων τους άφησε απ' έξω. Εγώ δεν ξέρω, διαφωνώ με αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι μπορούν, εάν οι άνθρωποι το θελήσουν και το έχουν στόχο, να έχουν ένα ερωτικό γάμο, να έχουν ένα γάμο σεξουαλικό, να έχουν ένα γάμο ή μια συμβίωση που να έχει έντονο ερωτικό πάθος μέσα. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Σημαντικό αυτό και απαντάω εμέσως πλην σαφώς σε μια επιστολή που είχα λάβει από έναν κύριο, ο οποίος, ένας χρήστης στο κανάλι, είχε γράψει ότι... Κάτω από ένα βίντεο λέει για λίγο πορνοσταρικό σεξ, είναι κρίμα να χωρίζουν οι άνθρωποι και να διαλύονται οι γάμοι. Και είχα φτιάξει ένα βίντεο πριν κάνα μήνα για αυτό το θέμα. Και είπα ότι είναι κοινωνικό στερεότυπο αυτό, ότι η μητέρα των παιδιών μου δεν μπορώ να τη δω ως ερωτικό, τον πατέρα των παιδιών μου δεν μπορώ να το δω ως ερωτικό, ή τον σύντροφο μου, τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου κλπ. Και είχα κάνει ένα βίντεο για αυτό το θέμα, για το ότι κατά τη γνώμη μου, εμένα προσωπικό ψυχολόγο και ως γυναίκα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεπιθήσεις μας. Ότι άμα παντρευτούμε, τελείωσαν τα πράγματα. Και μου στείλε ένα mail αυτός ο κύριος, το οποίο με εξηγούσε ότι αυτός, όπως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, έχουν κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις στην ερωτική τους ζωή. Σωστά. Δηλαδή, έχουν κάποια πράγματα που τους αρέσουν. Mm-hmm. Και λέει αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν, τα οποία πράγματα που τους αρέσουν δεν είναι, ρε παιδί μου, έξω από την ετεροκανονική σχέση. Mm-hmm. Εντάξει. Και λέει αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν, πώς μπορώ να τα κάνω με τη γυναίκα μου. Και θέλω να πω και σε αυτόν τον κύριο ότι επιλέγεις μια γυναίκα να παντρευτείς, η οποία να έχει επίσης παρόμοιες προτιμήσεις με σένα στη σεξουαλική ζωή. Και αν εσύ θεωρείς ότι αυτές οι προτιμήσεις που έχεις στη σεξουαλική ζωή δεν είναι κατάλληλες για τη μητέρα των παιδιών σου, σημαίνει ότι έχεις τις δυσκολίες ή ο ίδιος με τις ερωτικές σου επιλογές. Δηλαδή, αν γουστάρεις ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας στο σεξ, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Να μην είναι εντελώς βανίλα το σεξ που κάνεις, ρε παιδί μου, κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο. Γιατί το ενοχοποιείς αυτό το πράγμα και θεωρείς ότι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει για μητέρα. Mm-hmm. Άρα έχει να κάνει με τις δικές μας, τα δικά μας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ότι διαχωρίζουμε το γάμο και τον ερωτισμό, τους τα διαχωρίζουμε. Άλλο γάμος, μητρότητα, σοβαρότητα στην κοινωνία, οικογένεια, δομή της κοινωνίας και άλλο ερωτισμός. Στην ουσία μιλάμε για μία βρώμικη θεώρηση του σεξ. Έτσι είναι, ναι.
Γι' αυτό και εγώ ακούω άτομα στο γραφείο, και άντρες και γυναίκες, κυρίως άντρες, οι οποίοι έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις για να πάρουν αυτόν που δεν τους δίνει η γυναίκα τους. Ή το αντίθετο. Δηλαδή στο σεξ. Αντί να το διεκδικήσουν μέσα στο γάμο τους, ή αντί να επιλέξουν από την αρχή να είναι με μία γυναίκα, με έναν άνδρα που ταιριάζουν τα γούστα τους. Πολύ βασικό να ταιριάζουν τα γούστα μας. Τα σκουφιά μας. Και να υπάρχει ερωτική έλξη, αλλά να μας αρέσουν παρόμοια πράγματα στο σεξ. Και πράγματα που γίνονται μεταξύ συνενούν των ενηλίκων δεν αφορούν κανένα άλλο. Δηλαδή, τι είδους άνοιγμα θα κάνεις προς έναν άνθρωπο που θα παντρευτείς, αν δεν μιλήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο και να πεις, ξέρεις, εγώ προσωπικά, ως Γιάννης, Μαρία, Δημήτρης, όποιος και να είμαι, έχω αυτές τις προτιμήσεις. Μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια τα ερωτικά. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος να γίνεται ερωτική πράξη. Σ' αρέσει και σένα? Αν σ' αρέσει και ταιριάζουμε και στα άλλα, προχωρούμε. Αν δεν σ' αρέσει, δεν μου κάνεις για σύντροφος. Η γνώμη μου, ρε Χαρή, είναι ξέρω. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτά πρέπει να συζητούνται στην αρχή. Πολύ προχώ. Αλλά γιατί να κάνεις ένα γάμο που να μην μπορεί να σε ικανοποιήσει 100% σε αυτά που γουστάρεις? Η γνώμη μου. Ναι, δυστυχώς. Να κάνεις μια πεισματοποίηση. Άλλα κάνουμε με τη γυναίκα μας, άλλα με τη φιλενάδα μας, άλλα με τον άνδρα μας, άλλα με το φίλο μας, άλλα με τη γυναίκα μας, άλλα με το φίλο μας. Άλλα με τον άνδρα μας, άλλα με τη φίλη μας. Να τα πούμε όλα τα. Γιατί έχω δεχθεί παρατήρηση πρόσφατα και την έχω αποδεχτεί, ότι όταν μιλάω για σχέσεις, μιλάω με μια ετεροκανονικότητα. Και δεν βάζω μέσα το κομμάτι την πιθανότητα 10% που υπάρχει μια σχέση να είναι ομοφιλοφιλική. Οπότε βάζουμε όλες τις πιθανότητες μέσα. Και αυτά που λέμε ισχύουν για όλα τα φύλλα και για όλους τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς ανανεώνουμε τη σχέση μας, Χάρη? Λοιπόν, βασικά οι μακροχρόνιες σχέσεις κουράζονται και πολλές φορές εξοντώνονται στον χρόνο που τις απομυθοποιεί. Δεν μπορείς να τρώεις το ίδιο φαγητό κάθε μέρα. Και βασικά πρέπει να κάνουμε μια πράγματα, για παράδειγμα ανανέωση συχνά. Θα πάμε να φάμε ένα άλλο φαγητό με άλλους ανθρώπους. Δοκιμάζουμε σπίτι μας να μαγειρέψουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα συχνά μικρά ταξίδια, μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Ξέρω, για να ξαναθυμηθούμε την πρώτη γκομενική μας περίοδο, όταν ήμασταν πιτσουνάκια. Που δυστυχώς την νοσταλγούμε ανοίγοντας τα άλπουμ μας, βλέποντας τις φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Το σήμερα όμως είναι εδώ. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αλλάξει. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι για να ανανεώσει τη σχέση του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά πάμε στις πρωτοβουλίες. Εδώ βασικά υπάρχει ανάγκη να σε διεκδικήσω, να σου θυμίσω ευχάριστα την παρουσία μου, να σε κάνω να νιώθεις δίπλα μου καλά αλλά και όμορφα, να είμαι ευχάριστος, ευγενικός, να εκφράζω τις επιθυμίες μου, στο όλα αυτά, και να παλεύω κάθε μέρα για να σε κερδίσω και να μην σε θεωρώ ότι μου ανήκεις απριορί. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι πολλοί θεωρούν το σύντροφο τους, τη σύντροφο τους δεδομένη, και υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο σύντροφος τους δεν παίρνει πρωτοβουλίες, περιμένουν από τον άλλον να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι ο πρωτοβουλιακός παίκτης της σχέσης, και οι γυναίκες κυρίως παραπονιούνται γι' αυτό. Και επίσης σχολιάζουν συχνά την αβουλησία του συντρόφου τους και δηλώνουν ότι ξενερώνουν από την παθητική στάση του καλού τους. Μήπως όμως και οι ίδιες γίνονται μαμάδες στους άντρες τους? Πολύ καλό ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Δεν ξέρω. Ναι. Το άλλο είναι ο σεβασμός. Βασικά χρειάζεται ωριμότητα, αυτοεκτίμηση και παιδεία και βαθιά αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Ο σεβασμός βασικά είναι, ζητάει τη συνένεση και την αποδοχή της συμβιωτικής πορείας μας. Όταν χαθεί ο σεβασμός, τότε χάνονται όλα και δεν μπορεί να κρατηθεί η σχέση, ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια, ξερνώντας ο ένας πάνω στον άλλον. Κάτι που δυστυχώς το κάνουμε συχνά. Κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Η επικοινωνία, πολύ σημαντική. Να μιλούμε, να ανταλλάσσουμε τις θέσεις, τις διαφωνίες, αλλά και με θετικό τρόπο. Αυτά που λέει ο σύντροφος ή σύντροφος, να τα θεωρούμε ότι έχουν αξία, άσχετα δεν μας αρέσουν.
Επίσης, ο τρόπος που μιλάμε, ο χώρος που εκφραζόμαστε και ο χρόνος που επιλέγουμε να μιλήσουμε είναι πολύ σημαντικός. Εκεί δυστυχώς μπερδεύονται πολλοί. Κάποιο πράγμα το ζευγάρι να κλείσει ένα ραντεβού, να πούμε πάμε για έναν καφέ να τα πούμε. Ακριβώς. Να έχει ένα ραντεβού στην καφετέρια, να μιλήσουν, να πούν τη γνώμη τους, πώς νιώθουν, να λύσουν προβλήματα κλπ. Και βασικά το ότι καμιά φορά οδηγούνται στις διαφωνίες, αρνητική κριτική, και έχουν αυτή την ανάγκη να τιμωρήσουν ο ένας τον άλλον εκεί που τους πονάει. Δηλαδή πατάει ο ένας την αχίλιο πτέρνα του άλλου. Και βασικά η παράταση μιας κακής επικοινωνίας φέρνει τη σιωπή και τη σιγή, που σημαίνει και το θάνατο μιας σχέσης που έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Αποξένωση, χάρη. Αποξένωση, ακριβώς. Αν θέλεις να πεις κάτι για το επόμενο, είχα διαβάσει ένα βιβλίο πρόσφατα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης». Ναι, πάρα πολύ καλό βιβλίο. Εντάξει, δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Δεν το έχω διαβάσει, όχι. Αλλά σε ευχαριστούμε που μας το αναφέρεις, γιατί μας αρέσουν βιβλία να διαβάζουμε. Και η σύσταση του Χάρη είναι για το βιβλίο του Γκάρι Τσάπμαν, «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης». Η γλώσσα της αγάπης νούμερο 1 είναι «Λόγια επιβεβαίωσης». Η δεύτερη γλώσσα της αγάπης είναι «Ποιοτικός χρόνος». Η τρίτη γλώσσα της αγάπης, «Δώρα». Η τέταρτη, πράξης φροντίδας. Και η πέμπτη, σωματική επαφή. Ακριβώς. Πράξεις, okay. Δηλαδή να δείχνεις με πράξεις την αγάπη σου στον άλλο. Να δείχνεις με πράξεις. Βασικά, οι πράξεις αποδεικνύουν ποιος είσαι. Τα λόγια, ποιος θα ήθελες να είσαι. Και το τι λέω στα εθαρρύνοντα ζευγάρια, να δουλέψουν για μια αρκετά καλή σχέση, όχι την τέλεια σχέση, η οποία δεν υπάρχει. Μπράβο. Γιατί παθαίνουμε χάρη με μονή με τους ακατάλληλους που δεν μας θέλουν? Λοιπόν, βασικά το ότι συμβαίνει εδώ, ορισμένοι άνθρωποι, όταν δεν μπορούν να έχουν ερωτικά τον άνθρωπο που θέλουν, τον εξειδανικεύουν και του δίνουν μεγαλύτερη αξία. Άρα, όσο περισσότερο κάποιος μας απορρίπτει και δηλώνει πιο δυναμικά ότι δεν θέλει να είναι μαζί μας, τόσο περισσότερο μας ενδιαφέρει. Θα το εξηγήσω αυτό. Γιατί έχουμε να αναπτύξει αυτή την κακή συνήθεια, να θέλουμε αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε? Γιατί δεν θέλουμε πάντα αυτό που μπορούμε να έχουμε? Σε άλλους τομείς της ζωής μας φαίνεται ότι μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή κάποιος να είχε θελήσει να γίνει star του Hollywood, αλλά όταν ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να φτάσει ως εκεί, εγκαταλείπει το όνειρο του. Άρα γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους που μας απορρίπτουν συνεχώς? Και υπήρχε μια ψυχολόγος, η Χέλεν Φίσερ, και οι συνεργάτες της. Ο λόγος που η ρομαντική απορρίψη μας εθίζει είναι ότι αυτό το είδος της απορρίψης διεγείρει τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα κίνητρα, την επιβράβευση των εθισμών και τον πόθο. Αυτή η μελέτη βασικά δημοσιεύτηκε στο Journal of Neurophysiology, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να κολλούν με κάποιον που τους απορρίπτει, πραγματικά πάσχουν από εθισμόν, όπως συμβαίνει και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, και το ναρκωτικό σε αυτή την περίπτωση είναι το πρόσωπο που τους απορρίπτει, αφήνοντας την αγάπη τους χωρίς ανταπόκριση. Μάλιστα. Άρα είναι αιμονή και κόλλημα. Και να υπενθυμίσω ότι στο κανάλι μας έχουμε playlist για το κόλλημα. Και όσοι νιώθετε κολλημένοι, κάθετε, δείτε ξανά και ξανά, ξεκολλήσετε. Να βοηθηθείτε ίσως να ξεκολλήσετε. Ναι. Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη πτυχή αυτής της αγωνίας. Μπορεί να είναι η αντιληπτή αξία του άλλου προσώπου. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν μας θέλει, τότε γίνεται ακριβώς που δεν μπορούμε να τον αγοράσουμε. Και αυτόν επηρεάζει την αυτοαξία μας και σχετιζόμαστε, θα ήθελαμε να σχετιστούμε με τον πιο πολύτιμο σύντροφο. Άρα παίζει τον ρόλο η νόμη της αγοράς. Νόμη της αγοράς, ακριβώς. Και στην περίπτωση, ας πάρουμε την περίπτωση που μια σχέση έχει λήξει, μπορεί να είμαστε εξαρτημένοι, να συνεχίσουμε να είμαστε κολλημένοι στον πρώην ή στην πρώην, από το χρόνο που περάσαμε με το άλλο πρόσωπο, τα μηνύματα τους, τη συντροφιά τους ή το σεξ. Αλλά αν το μυαλό μας λειτουργεί με παρόμοιον τρόπο, όταν δεν υπήρξε ποτέ σχέση, ποια είναι τότε η πηγή των εθιστικών συναισθημάτων? Προφανώς είμαστε εθισμένοι σε σκέψεις για το τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν θα γίνει ποτέ.
Στη φαντασίωση δηλαδή που φτιάχνουμε για τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα. Έτσι, μόλις κολλήσουμε σε αυτές τις σκέψεις, η απόρριψη από το άλλον άτομο μπορεί να τις ενισχύσει. Και βασικά το τι κάνω, έχω ανθρώπους που είναι κολλημένοι σε συντρόφους άντρες γυναίκες και εδώ χρησιμοποιούμε τυποποιημένες μεθόδους για την αντιμετώπιση της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Αυτό μπορεί οι τεχνικές να βοηθήσουν την αντιμετώπιση της ερωτικής αιμονής. Και το τι θέλω να πω εδώ, οι άλλοι δεν έχουν τη δύναμη ούτε να σε απορρίψουν ούτε να σε αποδεχτούν. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Γιατί ερωτεύομαι, Χάρη, ξανά και ξανά τον ακατάλληλο σύντροφο, ρωτάνε κάποιοι. Γιατί έχω μοτίβο, γιατί έχω ένα πρότυπο να ερωτεύομαι ξανά και ξανά τον ακατάλληλο. Μάλιστα. Εδώ μιλούμε ότι μιλούμε για προσκολλημένα άτομα, τα οποία εδώ είναι συνεξαρτώμενα. Και το προφίλ του συνεξαρτώμενου ατόμου είναι άτομο ανασφαλής. Θέλει να ελέγχει τα πάντα, αφισβητεί τις ικανότητες τους. Και εδώ μιλούμε για μια αόρατη δύναμη που μας οθεί πάντα στα ίδια και τα ίδια. Και η ελπίδα ότι αυτήν τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές, διαψεύδεται ξανά. Έτσι μπορεί να γνωρίσουμε κάποιον ο οποίος είναι ο κατάλληλος, όμως να το θεωρήσουμε βαρετό. Και να πάμε κατευθείαν σε ανθρώπους που τα χαρακτηριστικά τους είναι λίγο περίεργα και ίσως τελικά δεν συμβάλλουν στην ευτυχία μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι από εμάς διδαχτήκαμε την αγάπη και τις σχέσεις στην παιδική μας ηλικία. Μεγαλώσαμε με ανθρώπους που και αυτοί περνούσαν τα δικά τους προβλήματα και μπορεί άθελα τους να μετέφεραν σε εμάς τα προβλήματα, ενώ συνέχισαν ταυτόχρονα να αποτελούν το πρότυπο αγάπης για εμάς. Και εδώ μιλούμε για τους φροντιστές, μάμα, μπαμπάς, γιαγιά, ταντά, θεία κλπ. Μας έδειξε τα πρότυπα για το πώς είναι τα συναισθήματα της αγάπης, πώς είναι να αγαπάς κάποιον και να σε αγαπούν. Έτσι κάποιος, για παράδειγμα, που έμαθε να εξαρτάται από τους άλλους, θα διαλέξει κάποιον που του αρέσει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Κάποιος που συνήθισε να βλέπει τον εαυτό του σαν θύμα, θα ψάξει να βρει τον βασανιστή του. Άρα η αγάπη και ο συναισθηματικός δεσμός με τον πρώτο φροντιστή μας είναι καθοριστικά για την πορεία των σχέσεων μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με συνειδητή δουλειά και αναγνώριση ψυχοθεραπείαν, επιλέγοντας διαφορετικά από αυτόν που έχεις ήδη. Μόνο με ψυχοθεραπεία, Χάρη, μα δεν έχουμε αγαπηθεί υγιώς από τους φροντιστές μας και από τον πρώτο φροντιστή μας. Αν μας μεγάλωσε μια ψυχρή μητέρα, μια απορριπτική μητέρα ή ένας πατέρας απόμακρος ή μια ταντά η οποία ήταν απασχολημένη από τα δικά της θέματα και δεν μας έδειξε αγάπη και στοργή, κάνουμε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσουμε. Και πολύ ωραίο αυτό που λες το 7. Οι υγιείς σχέσεις έχουν αφετηρία την καλή σχέση με τον εαυτό μας. Ναι. Εδώ θα έλεγα ότι γίνε αυτός που χρειαζόσουν όταν ήσουν παιδί. Άρα είναι αυτό που είπα πριν, ότι αν δεν έχω καλή σχέση με μένα, πώς μπορώ να βρω τον κατάλληλο σύντροφο, την κατάλληλη σύντροφο. Εδώ μιλούμε, πρέπει να έχουμε προσωπικό χρόνο με τον εαυτό μας, δεν είναι εγωιστικό. Για παράδειγμα, ένας καθημερινός περίπατος, αυτό είναι μια υγεία απομόνωση, το οποίο πώς το λέμε, μπορούμε να σκεφτούμε, να κάνουμε αυτοπαρατήρηση, να προσδιορίσουμε τους στόχους μας, τι κάναμε σωστά, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, ή στο αυτοκίνητο πάλι μπορεί να σκεφτόμαστε, να συλλογιστούμε που θέλουμε να πάμε, ποιο είναι το καλύτερο επόμενο βήμα για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Επίσης, η διατήρηση ενός ημερολογίου μας προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία για να καταγράψουμε τις σκέψεις μας, να ευβαθύνουμε σε αυτές. Και αυτό θα δημιουργήσει έτσι μια νοικιότητα με τον εαυτό μας, να μάθουμε τον εαυτό μας, το οποίο αυτό θα μας βοηθήσει να κολυμπήσουμε στα βαθιά στις σχέσεις με τους άλλους. Αν δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε καθαρά ποιοι ακριβώς είμαστε, ίσως να μας είναι δύσκολο να δεχτούμε τα ελαττώματα ή τις αδυναμίες των άλλων. Μάλιστα, άρα φτάνουμε στην αφετηρία ότι αν δεν αγαπάω τον εαυτό μου υγιώς, δεν μπορώ να αγαπήσω κανέναν με υγιή τρόπο, ούτε να αφήσω κάποιον να με αγαπήσει με υγιή τρόπο, ούτε να αναγνωρίσω ότι άλλος με αγαπάει με μη υγιή τρόπο και να κάνω κάτι ώστε να γλιτώσω από αυτή την κακοποίηση, γιατί η μη υγιής αγάπη είναι κακοποίηση στην ουσία.
Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα βίντεο, αυτό το που μόλις τελειώνει τώρα, το οποίο είναι πολύ πυκνό σε νοήματα. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα γράψει από κάτω, θα το δω ξανά και ξανά και θα πάρω σημειώσεις. Σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ στο κανάλι από καρδιάς. Και το Love Myself, Love Myself, το οποίο μας το έχεις αφήσει σαν σύνθημα από το προηγούμενο βίντεο και κάποιοι φίλοι το γράφουν και στα σχόλια, όπως λέει και ο Χάρης, Love Myself, Love Myself, Love Myself. Τώρα αποκτήσαμε ένα καινούριο μότο, αγαπάτε καταλλήλους. Ακριβώς. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Ευχαριστήσεις. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.